Και αλήθεια. Άρα εγώ έχω βρεθεί υπό απειλή όπλου, έτσι. Ναι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν νόμιμο το όπλο. Πάντα. Εγώ ήμουν ο παράνομος. Πες μας την ιστορία τώρα. Μπάτσι. Τι εννοείς. Ναι. Τι. Μπάτσι. Αστυνομία. Ούτε. Όργανα της τάξης. Ούτε. Λίγο πιο φλόρικο. Τροχέα σε μπλόκο. Τι έγινε. Όπου μου κάνανε νόημα, ρε παιδί μου. Εγώ, λόγω του ότι είμαι φανατικός ΑΕΚτζής και η ΑΕΚ μόλις είχε κερδίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα. Αυτόν τον έναν που είχε κερδίσει κάποτε. Έχει κερδίσει πολλούς σημαντικούς αγώνες. Συγγνώμη, η ΑΕΚ. Και το έχουμε γιορτάσει, έχουμε πιει τα άντερά μας και φεύγουμε το αμάξι σε έναν δρόμο που είμαι διακοπές. Είμαι στην Αλεξανδρούπολη, στη γενέτειρα της μητέρας μου. Γελάει γιατί έχουμε κάνει περιοδία μαζί. Και μας έχει σταματήσει η τροχιά μαζί. Ναι, όντως. Και μου κάνουν νόημα και φυσικά λέω, έλα μωρέ, εντάξει τώρα σιγά, δηλαδή άμα περάσω, τι θα γίνει. Ωραία. Αφού έχω πιει. Ναι. Τώρα, δηλαδή, ας μη σταματήσω. Ναι. Θα πάω και δεν θα με βρούνε. Και αρχίζω και μπαίνω τώρα σε στενάκι, παραστενάκι, δεξιά, αριστερά, πολλά ζιγζάκ. Και κάποια στιγμή στο 17ο στενό έχω πει, εντάξει, τους έχω ξεφύγει. Και έτσι όπως στρίβω, βλέπω δύο περιπολικά με τους αστυνόμους έξω, με τα όπλα, να με σημαδεύουν και με ένα φάρο και να μου λένε, αμέσως από το τέτοιο, τα χέρια πάνω στο τιμόνι. Ποια τιμάνε. Και είμαι εγώ έτσι. Πού είμαι. Πού είμαι, Δανάη, πες μου. Τραγικό, τραγικό. Να, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μου πήρανε και πινακίδες, και λύση, την παρθενιά από πίσω. Και πρόστιμο. Και αποκλείστηκε και η ΑΕΚ. Και αποκλείστηκε η ΑΕΚ στον επόμενο γύρο. Να πούμε γι' αυτό οδηγούμε χωρίς να έχουμε πιει, εντάξει.